Reynolds. Κάστρο, Παστελής που ανέβηκε. Θέλει να κάνει μόνο στην προσπάθεια. Θα κάνει και σέντρα. Μπαλά πίσω, η ευκαιρία με τον Σλόκαρ. Γκολ η ΑΕΣ. 0-1 στο 19. Με τον Σλόκαρ να σκοράρει για δεύτερη φορά φέτος και να ανοίγει το σκορ στην Περιστερώνα. Ως ξεκινάει η φάση εδώ με τον Κάστρο Παστελής. Με την ταχύτητα του θα περάσει. Ο Αντωνιάδη σέντρα. Μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Σλόκαρ με το αριστερό. Να δούμε αν βρήκε την μπάλα στην πορεία της και κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Α, δεν ξέρω, νομίζω ότι βρήκε την μπάλα και ο Χατζη Βασίλης. Θα το δούμε και από αυτή τη λήψη. Να δούμε αν σε αυτόν χρειώνει τον γκολ. Και αν ήταν και σε κανονική θέση ο Χατζη Βασίλης. Ναι, βρίσκει μπάλα ο Χατζη Βασίλης. Από το Συφνέο ξεκινάει η φάση, κοιτάξτε. Και θα καταλήξει μπάλα στον Συφνέο. Θα κάνει το σουτ, Σέλης απομακρύνει. Να δούμε εδώ. Εδώ που πήδηξε ο Συφνέος με τον Πάντιτς. Ο Ρέινολτς ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Το οποίο εκτελεί. Η κεφαλιά έξω από το σαρφό. Άλλη μια καλή φάση για την ΑΕΖ. Κάνει κίνηση ο Άτβουη. Σε αυτόν πάει μπάλα. Κάνει να δημιουργηθεί φάση. Θα πλασάρει μπάλα μόλις έξω. Μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος για τη Δόξα με τον Γκανέζο τον Άτβουη. Σαντίκ, Βλίτερ, Ασάντε. Το σκέφτεται, το δοκιμάζει και πετυχαίνει ένα φοβερό γκολ. 1-2 η Δόξα στο 60 μειώνει με το εξαιρετικό γκολ του Ασάντε. Γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Δόξας που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα και μάλιστα ένα φοβερό γκολ. Ξεκινάει η φάση εδώ. Ο Ασάντε τον είδαμε. Σημάδεψε και έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Μπέκερ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τα καλύτερα που έχει πετύχει ο Ασάντε. Την παρουσία του εδώ. Στον Αλσέους. Θα γεμίσει στόχος ο Σαντίκ. Κατεβάζει το σούτ έξω. Καλή φάση για την Δόξα. Εντάξει, η Δόξα είναι μπροστά. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο που εκτελείται ο Πάντιτς. Σηκώνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Μπέκερ με γροθιές. Ευκαιρία το σουτ. Κόρνερ. Ευκαιρία που χάνεται για την Δόξα με τον Ασάντ. Χάνει την μπάλα από τον Φοφανά. Έρχεται ο Ρέινολτς. Θα να μπει στην φάση και ο Κάστρο. Η ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι και το τελειώνει. Στο 88-1-3 η ΑΕΣ με τον Κάστρο. Εδώ, με το πείσμα του κερδίζει ο Ρέινολτς και συνέχεια, κοιτάξτε, μπέρδεμα εκεί στην άμυνα της Δόξας. Εύκολη υπόθεση νομίζω για τον Κάστρο να πετύχει τον γκολ. Ο Κολομβιανός πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ για φέτος. Δόξα ΑΕΣ 1-3. Συφνέος φεύγει πίσω από την άμυνα για το 1-4. Σισκόφσκι λέει όχι, Συφνέος γυρίζει εκεί όμως που ελέγχει ο Πάντιτς.